pod.gr Γεια σας, είμαι η Μυρτοκάζη και αυτό είναι ένα ακόμα podcast που λέγεται φυσικά «Η Μανούλα Ξέρει». Και πραγματικά η Μανούλα ξέρει να σας απαντήσει στις απορίες που έχει κάθε έγκυος. Αμέ. Γιατί όταν μένεις έγκυος, αυτό που δεν έχει συνειδητοποιήσει είναι ότι από εδώ και πέρα μόνο ερωτήσεις. δεν υπάρχουν απαντήσεις βέβαια να πεις έχω την απάντηση. Παρ' όλα αυτά εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τι κάνουμε με τα μαλλιά, με τα νύχια, τρώμε σούσι, τρώω κρέας, τρώω σαλάτες, κάνω γυμναστική. Χαμός. Και θα ξεκινήσω με ένα βασικό ερώτημα για εμάς τις ξανθιές. Μπορώ να βάψω τα μαλλιά μου. Όσε μένουν έγκυε και έχουν ξανθόβαμένο, λένε τι θα κάνω. Σε όλα η απάντηση είναι ότι το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης γίνει, τη εγκυμοσύνη που γίνεται η οργανογένεση, είναι καλό να απέχουμε από πράγματα που περιλαμβάνουν βαφέ, χημικά και τέτοια. Καλά, γενικά, σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να απέχουμε 9 μήνε. Επειδή όμω αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εφικτό, θα έλεγα το πρώτο τρίμηνο. Ε, λίγο να βγει, δεν πειράζει. Τώρα, πάρα πολλέ συμβαίνει αυτό να έχουν κάνει βαφή και μετά να μάθουν ότι είναι έγκες. Είναι οκ. Okay. Χαλαρώστε. <φου> λοιπόν, αυτό μπορείτε να κάνετε για τα μαλλιά. Είναι αφενό ενημερώνουμε τον κομωτή μα όπου πηγαίνουμε ότι ξέρει είμαι έγκυο. Μπορεί να είναι ο πρώτο που θα το μάθει πριν από τον άντρα σα. Προτιμάμε φυσικά τι αντάβιε από τη βαφή για να μην ακουμπάνε στη ρίζα και το καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε βαφή πιο φυτική. Εντάξει. υπάρχουν, είναι μια χαρά αποτελεσματικέ, βάφουν ξανά, τέλεια. Τώρα πάμε στον καφέ. Ο καφέ τώρα είναι μια ολόκληρη ιστορία. Επιτρέπεται να πίνω καφέ. Η απάντηση είναι ναι, αλλά με μέτρο. Η οδηγία, α πούμε, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είναι 200 μιλιγκράμμ καφέιν στην ημέρα. Αυτό σημαίνει μία κούπα καφέ, φίλτρου ε, ναι. Και να θυμόμαστε ότι η καφέινη υπάρχει κι αλλού. Ε, όχι μόνο στον καφέ. Στο τσάι, στα αναψυκτικά. Γενικά, κρυμμένη καφέινη δεν τη θέλουμε συνέχεια. Μία κούπα καφέ, οκ. Okay. Να πούμε ότι του πρώτου τρει μήνε οι περισσότερε δεν θέλουν να περνούν ούτω ή καφέ. Οπότε αυτό είναι οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σημαντικό θέμα που λέγεται γάτα. <κυρίζει> Πρέπει να αποχωρήσω τη γάτα μου. Αυτό τώρα είναι ένα μύθο ο οποίο έχει έρθει από πολύ παλιά ότι μόλι μείνει έγκυρο, μην ακουμπήσει γάτα. Λοιπόν, οι γάτε του σπιτιού που είναι εμβολιασμένε και είναι καθαρέ και είναι η δική μα γάτα, δεν λέω τώρα να βγείτε στον δρόμο, χαϊδεύετε τα γάτια του πεζοδρομίου, έτσι. Τη γάτα σα δεν θα τη διώξετε από το σπίτι. Θέλω να ηρεμήσετε. Όμω, θα ήθελα να μην καθαρίζετε την άμμο τη εσεί. Θα την καθαρίζει ο άντρα σα, ο σύντροφό σα και ιδανικά κάθε φορά που τη χαϊδεύετε, μετά να πλένουμε χεράκια. Μπορώ να κάνω μόνη μου μανικιούρ. Μπορώ. Τώρα, και εσεί θέλετε και μαλλιά, θέλετε και γάτα, θέλετε και σούσι και καφέ και ημιμόνιμο. Ε, δεν γίνεται. Λοιπόν, για το ημιμόνιμο. Θα σα πω εγώ τώρα τη δική μου ιστορία και μετά εσεί αποφασίζετε. Γενικά δεν υπάρχει οδηγία να πει βγήκε ο υπουργό υγεία, α πούμε, και είπε μην κάνει ημιμόνιμο αμυσέγγι. Ο υπουργό τα λεφτά. Όχι τώρα, γιατί να το πει ο υπουργό. Κανένα άλλο άνθρωπο. Δεν έχει βγει κάποιο να τοποθετηθεί επί του ημιμόνιμου. Όμω, μην το κάνετε. Και επίσης και στα νύχια υπάρχουν πιο φυτικά βερνίκια με φυτική βάση. Εγώ όταν γέννησα τον Οδυσσέα, επειδή γέννησα προώρα, δεν θα ξεχάσω ότι ήμουνα σε μια κατάσταση τραγική, είχα αιμορραγία, ήμουνα χάλια, χάλια, χάλια πάνω στο φορείο και με βάζανε στο χειρουργείο και θυμάμαι ότι μία νοσοκόμα ούρλιαζε και έλεγε «Ξεβάψε τη στα νύχια», γιατί δεν τα ξεβάψει. Και στο χειρουργείο πρέπει να σου βάλουν αυτό που μετράει τους παλμούς που μπαίνει στο δάχτυλο Θυμάμαι λοιπόν ότι μου ξεβάφανε τα νύχια Την ώρα που το φορείο πήγαινε προς το χειρουργείο Άρα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν είχα μόνιμο. Θα έλεγα ότι μπορείτε άνετα Να μην κάνετε μόνιμο στην εγκυμοσύνη Και να είστε έτσι πιο φυσικές Μπορώ λέει να καπνίσω ένα τσιγάρο Ένα 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 Λοιπόν εδώ η απάντηση είναι όχι όχι όχι, 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 δεν επιτρέπεται ούτε ένα ούτε μισό καθόλου. Δεν επιτρέπεται να είστε σε χώρο που καπνίζει άλλο άνθρωπο. Θα ήθελα και ο σύντροφό σα να κόψει το τσιγάρο και φυσικά αφού γεννήσετε. Δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, και με θελασμού και αυτά το τσιγάρο ναι, το έχουμε ξεχάσει. Ναι, ναι. Το ίδιο ισχύει και για το αλκοόλ. Όλε οι έγκυε, και εγώ θυμάμαι, ρώταγα τη γιατρό μου, καλά τώρα ένα ποτηράκι λευκό κρασί τι είναι. Κοίτα, δεν θα σου πούνε όχι για το ένα ποτηράκι λευκό κρασί τη βδομάδα, το μήνα, δεν θυμάμαι. Αλλά μωρέ, εντάξει, δεν υπάρχει και λόγο. Είναι πάρα πολύ ωραίε οι μπύρε χωρί αλκοόλ. Πάρα πολύ ωραίε. Και νομίζω τώρα υπάρχει και μία με λεμόνι. Πάρα πολύ ωραίε, θα τι δοκιμάσετε και θα σα αρέσουν. Μπορώ, λέει, να κάνω αποτρίχωση με λέιζερ. Θεωρητικά. Ούτε εδώ έχει βγει ο αρμόδιο υπουργό να τοποθετηθεί. Δηλαδή, μα λείπει τώρα μια τοποθέτηση για το ημεμόνιμο και για το λέιζερ. Αλλά αν το λέιζερ σα προκαλεί πόνο, είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Γιατί σφίγγεται το σώμα, σφίγγονται οι μύε, ταυτόχρονα σφίγγεται και η μήτρα και γενικά δεν υπάρχει λόγο. Θα κάνετε ένα pause και θα επανέλθετε. Να παραγγείλω σούσι. Ήρθα στο σούσι. Όχι. Βασικά απαγορεύεται οτιδήποτε είναι άψτο. Κρέα, άψιτο, δεν υπάρχει αυτό το μ' αρέσει το medium. Σημαίνει. το ξεχνάτε. Το σούσι το ξεχνάμε. Νομίζω μπορεί να έχει γαρίδα τη γανιτή αυτό, ίσω να επιτρέπετε. Θα το ερευνήσω και θα επανέλθω. Και φυσικά βγαίνουν και από το καθημερινό μενού τα τυριά που δεν έχουν επαστεριωθεί. Νομίζω αυτά είναι τα ροκφόρ και τα τέτοια. Νομίζω, νομίζω. Επόμενη ερώτηση εγγύου είναι το αν μπορώ να ταξιδέψω με αεροπλάνο. Ναι και όχι. Εδώ η απάντηση είναι ότι στη δίνει ο γιατρό. Εμένα τώρα με ρωτάτε με το ιατρικό μου background. Θα έλεγα να μην ταξιδέψετε. Αλλά θα σα πω τι σκέφτομαι. Είσαι εσύ, τώρα έχει πάει στο Παρίσι, α πούμε, έγκυο. Και τι είπα, ξύλο, παιδί λοιπόν, μου, να μην τύχει σε καμία έγκυο. Σου συμβαίνει όμω κάτι, τι θα κάνει. Τώρα σε να πα στο Παρίσι. Καλά, τώρα έχουμε και κορονοϊό. Καλύτερα. Βόλυψε. Να το. Έχει και καλά. Όχι, εντάξει, λοιπόν, από την 28η εβδομάδα και μετά μπορεί να σα ζητηθεί και η ιατρική βεβαίωση για να μπείτε σε αεροπλάνο. Και στη διδημική είναι λίγο πιο επικίνδυνα. Αλλά γενικά, ε, καλά, δεν μπορείτε να πάτε κάπου στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο. Κοντά σε ένα μεγάλο ιατρικό κέντρο. Και... Αυτά είχα κάνει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πολύ σημαντική ερώτηση τελευταία που αφορά τη ζώνη στο αυτοκίνητο. Η ερώτηση είναι, μπορώ να φοράω ζώνη ή θα κάνει κακό στο μωρό μου. Η απάντηση που μου είχε δώσει εμένα η γυναικολόγο μου και είναι πολύ σημαντική και εμένα αυτή με είχε καθορίσει είναι ότι πριν γεννηθεί ένα μωρό, πρώτα κοιτάμε τη μαμά. Άρα. Εννοείται ότι φοράτε ζώνη στο αυτοκίνητο, εννοείται υπάρχουν ειδικέ ζώνε για εγγύου που αγκαλιάζουν την κυλίτσα και δεν τραυματίζουν το μωρό, αλλά πρώτη προτεραιότητα είναι η μαμά, γιατί αν δεν υπάρχει μαμά, δεν υπάρχει και μωρό, έτσι. Άρα πάνω απ' όλα κοιτάμε την υγεία μα, να είμαστε καλά, προσέχουμε τον εαυτό μα, κόβουμε σούσι ταξίδια, μανικιούρβα. Μπλάκανω. <laughs> Εντάξει, τώρα για όλα αυτά που σα είπα, φυσικά ρωτάτε τον γυναικολόγο σα, αλλά εδώ στο pod.gr έχουμε γνώσει ιατρική. Δεν είναι τώρα ένα απλό pod. Αυτό. Τώρα θέλετε να ακούσετε έτσι πιο εμπεριστατωμένα podcast Αυτό που μόλις ακούσατε Στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast Και σε οποια άλλη εφαρμογή ακούτε τα podcast Θα τα ακούσετε από εμένα Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά Και να απολαύσετε βρε την εγκυμοσύνη σας pod.gr Το καλό να ακούγεται